Πάει να τη βάλω στο βόλτο, στο φανάρι. Τώρα κρεμαστεί να τη χτυπάω γοριά και αλάτι. Το αλάτι είναι και ψηλό και χοντρό. Έχει συνταγή, δεν είναι αλάτι. Και λίγο νερό βάλουμε. Για λέγε Αργυριακό. Πες τα λιμία για έλα, να τα καταγράψω. Θέλω να τα καταγράφω γιατί κάνω λαβραφία. Ξέχασα, κάνω μια εισαγωγή ρε παιδί μου. Δεν πάει έτσι. Ωραία, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ποια είναι η βουτίνα, τι είναι η βουτίνα, τι είπαμε και η διαφορά. Τώρα τα σίσερα πώς τα πες. Τα σίσερα είναι αυτό που λέει τα κοκαλάκια και τα πεθυρινό και αυτά. Τα τηγανίζουν με ένα κρωμίδι. Σε μεγάλο τηγάνι με ένα κρωμίδι. Και βγαίνει το βούτυρο. Και όλο μαζί αυτό το βάλουν και αυτό μέσα στη βουτίνα. Μαζί με τα κρεατάκια, μαζί με τα λουκάνικα, με ψιλοκομμένα λουκανικάκι, ψιλοκομμένα κόκαλα, ψιλοκομμένα. Τα βγάζει βέβαια τα κόκαλα. Από εκεί μέσα λοιπόν πιάνει μια κουταλιά, βάζει το τηγάνι και τηγανίζει αυγά. Δεν είχαν λάδι άνθρωποι τότε. Ναι. Βάζανε το λίπος. Εγώ ήξερα τη γλίνα, μέχρι εκεί ήξερα. Η γλίνα είναι χωρίς τα κρεατάκια μέσα, είναι μόνο το βούτυρο. Που έχει έρθει από το λίπος. Που είναι από το λίπος, ναι, το λάδι, δηλαδή που το έχουν τηγανίσει στο λάδι ή στο λίπος του μέσα. Αυτό όλο το πράγμα έχει μείνει ένα άσπρο, σαν και αυτό που βάζουν στο βενζινάδικο. Δηλαδή βάζανε λάδι και λίπος. Λίγο λάδι. Αρχίζει να τσιτρίζει. Ωραία. Και μετά βάζανε το λίπος. Έλειωνε από το ζώο, βγαίνει το. Ναι. Μπράβο. Τα κρεατάκια βγαίναν αλλού και αυτό το λάδι μπαίνει στον τενεκί και γινόταν βούτυρο. Γλίνα. Η γλίνα. Τα σίσερα είναι με κρεατάκια μέσα. Με κοκαλάκια, κρεατάκια. Διάφορα. Και τα κόκαλτα τρώγανε, όχι. Το βάζανε μέσα. Τα βγάναν τα κόκαλτα. Ήταν για τη γεύση. Βρέμπο τώρα το τηγάνι τον πιντουμπάραν εκεί μέσα. Δεν πετάγαν τίποτα. Μετά. Όταν σπίνει το κόκαλο, το κόκαλο. Ενώ δεν πετάγανε τότε τίποτα. Λέβαια, αλλά και το κόκαλο αυτό να πω είχε, και, είχε την αξία του. Να έχει τη γεύση μέσα. Άμπραβο. Πάμε τώρα. Και μέσα. Ποιο ήταν αυτό που είπε στο Γιάννη. Τι του πάω. Το λαρδί, το λαρδί. Το λαρδί. Το παστό να είναι. Μαλάτι. Μαλάτι. Αλλά το βαράζει κατάψυξη μετά που είχαν τα ψυγεία. Που είχαν βέβαια. Ναι. Όταν έχει τώρα 100 κιλά λαρδί, τι θα το κάνω. Βάνει 50 κιλά που λέει ο λόγο στο λαρδί. Τα άλλα το βάζει στην κατάψυξη. Βγάλει ένα κομματάκι και το βάζει το φουρνό με δύο πατάτε. Αυτό που λέει ο Γιάννης ότι το βράζανε, το βάζανε βρασμένο στην κατάψυξη. Α, για την κατάψυξη. Ναι. Ενώ άβραστο είναι μόνο με το αλάτι. Αλάτι, ναι. Ωραία. Αλάτι και τέτοιο. Και την παρίδα την κάνανε βόλτο. Στο βόλτο. Το βόλτο είναι το φανάρι. Αυτό με τη σίτα. Τι ωραία, πού τα ξέρεις αυτά, ρε. Πού μεγαλώσαμε. Εγώ γιατί δεν τα τρώγα αυτά. Δεν τα τρώγα ποτέ. Δεν τα τρώγα ποτέ. Εμείς ζούσαμε λίγο στο χωριό. Εμείς ήμασταν χωράιτες, ναι. Ναι, πού να, οι χωράιτες ήταν όλοι μοντέλοι. Ναι, ήταν. Στον Εβραίο πήγαινα στον Πάπορα. Ναι. Γιατί στο Λύκο. Το βόλτο δεν ήξερε, δεν είχατε φανάρι. Και ο παππούς σου δεν είχε φανάρι κάτι. Δεν μπορεί να έχει άνθρωπο, αλλά εγώ δεν. Δεν είχε ψυγείο, εκεί τα πανάρι τα πανάρι. Και πηγαίνει αξινότερο όλο στο φανάρι. Μικρό σου ήταν. Όχι, με αυτή τη ηλικία μα. Μαζί μα. Ναι, ρε. Το 85. Έλα, Γιαννάρα μου. Και να σου πω ένα άλλο. Μια φορά είχα πάει στη Χειροσφάγια για να καταλάβεις. Και πήρα δρόμο Αργύρι, ακόμα έτρεχα. Γιατί σφάξανε το ένα γουρνάκι, το άλλο το είχε καταλάβει και ούλιαζε. Και πει. Δεν είναι τίποτα. Μετά όταν το τρώω. Εγώ Αργύρι, δεν φάγα πατάτες γιαντές μετά, δεν ξανάφαγα τίποτα. Τι θα κάνουμε, ρε φίλε, αυτά τα πράγματα τα δίνει φύση. Εμένα, ό,τι μου δίνει φύση, το παίρνω. Για κυνήγι πα ακόμα. Πάω, με πάω για λαό στην Κρήτη. Αλλά όχι φανατικά. Α, η Κρήτη έχει, Λαγό. Να μου αρέσει το πουλί, αλλά πάω για λαγό. Μπράβο, καλύτερα στα πουλάκια μεταναστευτικά κάνουν τόσα χιλιόμετρα. Μπράβο, ρε Αργύρι, μπράβο. Τώρα, όταν γεννήθηκε το μωρό, α, μπράβο. Δεν μπορώ να δω καταρχήν χτυπημένο άνθρωπο, Μα. Ένα κόμπο εδώ, μια στα χώρια έτσι, ένα πράγμα και δεν μπορώ. Δεν μπορεί να κάνουμε τώρα. Μπράβο. Και ο Μπάρμπας μου παλιά κυνηγούσε και αυτό φανατικά. Και μου έχει πει ότι. Ναι, τα άκοψε κι αυτό. Αυτό είναι συνειδητοποιημένο. Ναι. Δεν μπορώ όμω αυτού να γίνει πάνε και γεμίζουν. Καταψύκτε. Γεμίζουν. Αυτό είναι εντάξει. Ανήθικο. Να κάτσω μια εβδομάδα στι δίλε τώρα να ψήσω 100 ορτή και να δεν μου αρέσει. Ναι, αλλά τουλάχιστον θα βάζω κατάψυξη. Όχι, ρε Μαλά. Θα βάλω την κατάψυξη πέρα. Αυτό σου λέω. Και τα κάνουν με μανία και ασυδοσία. Δεν είναι έτσι. Επιβίωση. Δεν είναι. Στο κυνήγι να πάει μια εβδομάδα να μην αζήλε. Εντάξει, άλλο τότε είναι. Άμα δεν έχει να φας. Το άλλο τίποτα από τα παλιά τα χρόνια. Δεν μπορώ να φάω. Για πες για τον πάπου σου, πες τώρα την ωραία την ιστορία. Δεν μπορώ να φάω. Να πιω γυμνή, να ψαρεύω, να κάνω. Μου είχε φτιάξει μια καλάμα. Ψάρεμα τι. Μου είχε φτιάξει μια καλάμα εδώ, με μια μπραγκαρόλα και βάλε ένα κομμάτι λαρδί ή ένα κοτοπόδαρο. Α. Άρα μια χταπόδια. Ναι, αυτό εντάξει το έχω κάνει και εγώ με το κοτοπόδαρο. Βαστάγα εκεί στο Σελινά. Για να εκεί τα λέγανε. Το Σελινά πολύ. Δεν το ξέρω. Εμένα η γιαγιά μου έκανε την κρεμμυδόπιτα με λαρδί μέσα έβαζε. Αλλά τη μισή την έκανε χωρίς λαρδί για να τρώνε τα παιδιά, εντάξει. Άμα το κόψει κομματάκια δεν θέλει.
Δεν μπορούσα. Ο πάπους μου τέταρτο καημένο. Το λαρδί, φίλε, εγώ ξεκίνησα να το τρώω μετά το στρατό. Με τη θέλησή μου, όχι αυτό που μου έκανε ο παππούς. Ναι. Γιατί παίρνει τη μάνα μου τηλέφωνο τότε, παίρνει τη μάνα μου από την Αμερική. Και λέει τι κάνω, μικρός πώς θα πάτε. Καλά, καλά, τη έλεγε, ξέρω εγώ. Άστα τη λέει, πού να στα λέω. Λέω μικρός, λέει τρώει κάθε μέρα λαρδί, λέει αποκλείεται. Μπαμπά λέει αποκλείεται. Από εκεί που δεν τρώει τίποτα σαν παιδί. Λέει, τίποτα, πιο γιόφαλο. Μια πατάτα διαλύει. Ντομάτα δεν τρώει, τίποτα. Τρομερό. Λέει αποκλείεται. Έρχεται η μάνα μου την Αμερική λοιπόν. Πάνε, ξέρω τι, στο διάλο πάνε και βάνε μια μέρα λαρδί με λάχανη. Στο Βλαδιάλο που δεν είχαν ποτέ τέτοια φαγιά στο Βλαδιάλο, δεν παίζαμε. Τέλος πάντων πάω, μπαίνω μέσα το σχολείο, ξέρω εγώ, τον πατέρα μου. Μου μυρίζει, όλη μου μύρισε την πόρτα, εξαφανίστηκα. Μυρίζει. Το μυρίζει, ναι. Μόλις μύρισα την πόρτα ότι μαγειρεύουν κάτι τέτοιο, πήρα δρόμο, εξαφανίστηκα. Μιλάμε, δεν με πιάνανε. Παίρνει μάνα μου στο τηλέφωνο μου να εκεί που ήταν. Ρε, του λέει με δουλεύει ο παπά. Πατέρα τη σειρά μου. Ναι, ναι, ναι. Λέει, όχι. Μα ή καμπάμα με λέει, λαρδί, με λάχανα. Λέει και βγήκε πολύ ωραίο. Λέει, ήταν μικρό, λέει, τέτοιο ωραίο, μαλακό. Ο μικρό λέει, τον έχουμε χάσει. Λέει, δεν ξέρουμε. Τέλο, αυτά ήταν τρογαδό στον παππού. Και για φεσαρή, τα ψιλόκοβε, τα έκανε περιποιημένα. Ναι, είχε ένα μαχαιράκι έτσι, καλά, σχολαστικά, σχολαστικά. Αυτό με μάθει να τρώει. Θες να σου πω, έχω μια εικόνα. Στα πω τώρα, άμα τα πιστεύεις. Είμαστε στο Aquarius 20 χρόνια πίσω, μπορεί και λίγο λιγότερα να είναι. Δούλευα εκεί τότε. Δεν θυμάμαι, ναι, κάτι ήσουν. Μπράβο τότε. Προχώρησα με τον Κοντόσταυλο καμιά φορά. Ναι. Άκου τώρα, ρε Αργυράρα, και το έχω εικόνα. Μου έχει μείνει. Άκου, Γιάννη, τι. Είχε ο Πούστης ένα μήλο και λέει, λάτρα φάμε ένα μήλο, μας λέει. Λέω, κάνει το σουγιαδάκι του, το μαχαιράκι να, του. Ακόμα, δεν θέλει πολύ μαχαιράκι. Και για να αρχίσει και το κόβε με τέτοια μεθοδικότητα, με τέτοιο. Το θυμάσαι που το έχει κάνει. Έτσι, μου αρέσει. Αυτό, ρε φίλε. Είναι ελαττωματικό, είναι ελάττωμα. Λοιπόν, και όπω μου έκανε την περιγραφή τώρα, λέω. Μου θύμισε τον παππού αυτό. Αυτό τα χάνει και καθόμουν και το κοίταγα έτσι. Τρομερό, τρομερό. Είδε τελικά η επιρροή, η επιρροή. Κοπανιστή την έπιανε με τη μύτη, όχι τώρα που την τρώμε το κουτάλι. Ναι, βέβαια. Ένα βαζάκι κομμανιστή ήταν όλο το χειμώνα. Δεν ήταν τώρα που το τρώμε σε δύο μόστρες. Ναι, να σου πω κάτι τέτοιο. Δεν τρώγεται και πολύ κομμανιστή. Πρέπει να είσαι. Ναι, το έχουμε χάσει τώρα. Α, μπράβο, είμαστε ζώα πια. Κάνουμε το περούνι και κάνουμε έτσι με στο βάζο. Ναι. Δεν υπήρχε αυτό. Ο παππούς τι έκανε, για να μην πιάσει σκουλίκια η κομμανιστή, γιατί πιάνει σκουλίκια. Μου ανεβάζει το μαχαίρι. Με το σάλιο σου εννοεί. Το μαχαίρι, αν ανεβάζει μέσα και το άπλωνε στο ψωμί και δεν το σκούπιζε στο μαχαίρι για να ξαναπιάσει και ξαναβάζει το μαχαίρι έτσι μέσα, σκουλίκια. Έστω και από το. Ναι, δεν υπήρχε. Εγώ ξέρω από το σάλιο, αλλά και από ό,τι. Ναι, ο παππούς έπιανε το μαχαίρι και το έβαζε στο ψωμί. Πόπο, τρομερό, τρομερό. Είχε μαντήλι στην τσέπη, την τάρα το σκούπιζε το μαχαίρι και μετά το ξαναβούταγε στην τέτοια να ξαναβάλει. Και όταν εγώ μικρό είχε τέτοια. Για να μην χαλάσει το κομμανιστή. Άμα την έπιανα εγώ, δεν τη χάλαγα. Πεντάκι, ξέρω εγώ, δεν θα παίξω. Ωραίοι, ωραίοι, ωραίοι ωραί, άνθρωποι. Ωραί. Και Αργύρι, πώς τα λέγατε τον παππού, να μας πεις. Νικόλα, το παρατσούκλι. Καφέ. Καφέ. Και το. Βελαπλάγκα. Και τη γιαγιά σου. Παρασκευή. Κοντιζά. Κοντιζά. Α, είσαι σου, είμαι πιο κοντιζά. Δε, με του παλιού κοντιζάδε, όχι του Αναμερίτε, όχι του κοντιζάδε. Α, δεν τι ξέρω, δεν τι ξέρω. Εδώ με του Αναμερίτε. Το Σελινάδο Κοντιζά, πρώτο σκάφο. Σελινά τι είναι. Παρτσούκλι. Α, παρατσούκλι. Για πες Αργυράκο, α, οπότε είναι αυτοί ήταν οι άνθρωποι. Τελειώσαμε, ναι. Παύση. Άλλο τίποτα, για τους παιδιά θα πεις κάτι. Θα κάνουμε εδώ τώρα, παύση και θα